τη δέσμευση ότι από τον Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος διαβούλευσης για το θέμα των τραπεζοκαθισμάτων στην πόλη των Σερών, ανακοίνωσε ο νέος δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Χρυσάφης, ο οποίος σήμερα το μεσημέρι επισκέφθηκε τον απερχόμενο δήμαρχο Σερών στο Δημαρχείο. Ο κύριος Χρυσάφης έφτασε στο Δημαρχιακό Μέγαρο τη στιγμή που οι Σεραίοι καταστηματάρχες προσπαθούσαν να συναντήσουν τον Πέτρο Αγγελίδη. Μετά και τα όσα διαδραματίστηκαν στο κέντρο της πόλης, όταν κλιμάκιο του Δήμου Σερών, συνοδεία αστυνομίας, προσπάθησε σήμερα να αφαιρέσει τα τραπεζοκαθίσματα από την οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο κύριος Χρυσάφης δεν απέκλεισε μάλιστα και το ενδεχόμενο να γίνει και κάποιο δημοψήφισμα, προκειμένου να πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις. Είχαμε πει και στην προεκλογική περίοδο, αλλά είναι και η θέση μας, ότι θα πρέπει για το ζήτημα αυτό να υπάρχει μια μεγαλύτερη και ευρύτερη διαβούλευση. Πρέπει και θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να πλήξουμε την επιχειρηματικότητα με κάθε τρόπο. Αυτό είναι η φιλοσοφία η δικιά μας. Αλλά παράλληλα να σεβαστούμε και όλα τα δεδομένα της κινητικότητας που πρέπει να υπάρχει σε μια σύγχρονη πόλη, να υπάρχουν σε μια σύγχρονη πόλη. Αυτό απαιτεί μια διαβούλευση, μια πλήρη ενημέρωση και νομίζω ότι και το Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτή τη θέση είχαμε εκπέμψει, θα πάρει τη βάση, από μηδενική βάση, θα πάρει την απόφασή του με γνώμονα όλα αυτά τα ζητήματα. Με διαβούλευση και αν θα χρειαστεί, ναι, θα κάνουμε και δημοψήφισμα, συγκεκριμένο ηλεκτρονικό δημοψήφισμα για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι θέματα σημαντικά, τα οποία αφορούν όλους μας, δεν αφορούν μόνο την επιχειρηματικότητα, αλλά αφορούν και στρατηγικούς στόχους που θέτει η νέα Δημοτική Αρχή για την ανάπτυξη της πόλης, για το χαρακτηρισμό της πόλης, του τόπου μας σαν τόπου προορισμού Σαββατοκύριακου και για τους 52 εβδομάδες το έτος. Όλο αυτό περνάει και μέσα από μια ισόρροπη ανάπτυξη που σέβεται φυσικά και το περιβάλλον και την κοινωνικότητα, αλλά σέβεται και την ίδια την ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα. Δεν θέλουμε να μείνει κανένας άνεργος, δεν θέλουμε να χαθούν θέσεις εργασίας. Άλλωστε είναι ελάχιστες οι θέσεις εργασίας δυστυχώς στον τόπο μας και θα κάνουμε το παν για να μην χαθούν. Πρέπει όμως να σεβόμαστε και τον πολίτη. Γι' αυτό λέω από μηδενική βάση θα ξεκινήσει η συζήτηση της νέας Δημοτικής Αρχής για να αντιμετωπιστεί αυτό και άλλα θέματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και τα έχουμε μπροστά μας. Είναι θέμα το πώς, τι φιλοσοφία έχουμε. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει συνολικά την απόφαση, παίρνοντας όμως όλα τα δεδομένα, παίρνοντας και την ίδια την άποψη των Σεραίων, γνωρίζοντας όμως οι Σεραίοι όλα τα δεδομένα. Η προσωπική δικιά μου θέση, δεν θέλω να προκαταβάλει την απόφαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα, θέση μας είναι υπέρ της ανάπτυξης. Η θέση μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ανάπτυξη λελογισμένη όσον αφορά το θέμα της εστίασης. Θέλουμε να σεβαστούμε και τις ανάγκες των πολιτών, αλλά δεν πρέπει το ένα να κυριαρχεί στο άλλο. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Και αυτό δεν είναι μια προσέγγιση Πόντιου Πιλάτου, είναι μια θέση φιλοσοφίας και συμμαχίας ζωής και της νέας Δημοτικής Αρχής. Δεν θέλουμε να χαθούν, και το επαναλαμβάνω και νομίζω δίνω το στίγμα, δεν θέλουμε να χαθούν θέσεις εργασίας. Θέλουμε να προσθέσουμε θέσεις εργασίας στον τόπο μας. Προφανώς όμως δεν θέλουμε και η επιχειρηματικότητα να είναι εις βάρος της διαβίωσης ή της λειτουργίας των πολιτών σε μια όμορφη και με κινητική ευκολία πόλη.